Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιο Φαντάζη. Είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και συνδιαταρχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα σα παρουσιάσω τα φρούτα που νικούν τον καρκίνο. Σε προηγούμενο βίντεο είχα παρουσιάσει ποια λαχανικά είχαν την πιο ισχυρή αντικαρκινική δράση. Σήμερα θα παρουσιάσω ποια φρούτα έχουν την πιο ισχυρή αντικαρκινική δράση και γι' αυτό θα βασιστώ σε μια μελέτη παρόμοια με τη μελέτη που είχα παρουσιάσει τότε. Όπω είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, η λογική είναι: παίρνουμε 50 γραμμάρια από το βρόσιμο μέρο του φρούτου, δημιουργούμε ένα κύλισμα και αυτό το βάζουμε μέσα σε μπουκαλάκια που έχουμε καλλιεργήσει κάποια καρκινοκύτταρα. Στη συνέχεια, μετράμε ποιο ποσοστό καρκινοκυτάρων έχουν καταστραφεί σε ποια συγκέντρωση του κυλίσματο. Από αυτό, φτιάχνουμε ένα πίνακα που αριστερά έχει το ποσοστό των καρκινοκυτάρων που επιβιώνουν μετά την έκθεση το εκκύλισμα, ενώ στο δεξί οριζόντιο άξονα φαίνεται ποια ποσότητα φρούτου αναλογικά χρειάζεται για να το πετύχουμε αυτό. Στην περιγραφή έχω και το σύνδεσμο της μελέτης για όποιον θέλει να τη μελετήσει περισσότερο. Και πάλι λοιπόν χώρισα το διάγραμμα σε τέσσερις πίνακες, χωρίζοντας τα φρούτα που εξέτασαν οι ερευνητές σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με το πόσο ισχυρή αντικαρκινική δράση έχουν. Όπως και στο προηγούμενο βίντεο, οι ερευνητέ επέλεξαν τα φρούτα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στην Αμερική, που και στην προηγουμένη περίπτωση ήταν 11. Στο πρώτο διάγραμμα λοιπόν φαίνονται τα φρούτα που έχουν τη μικρότερη ή ακόμα και μηδαμινή αντικαρκινική δράση σε οποιαδήποτε ποσότητα και αν δοκιμάστηκαν. Αυτά τα φρούτα είναι ο ανανά, το αχλάδι, το πορτοκάλι και το ροδάκινο. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ λυπήθηκα που είδα το πορτοκάλι να εμφανίζει τόσο μικρή αντικαρκυνική δράση που σε αυτή την περίπτωση είναι πρακτικά μηδαμινή, ακόμα και σε μεγάλες σχετικά ποσότητες. Τα υπόλοιπα εσπεριδιοειδή όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τα πήγαν καλύτερα. Στο δεύτερο διάγραμμα βλέπουμε τις τροφές με μέτρη αντικαρκυνική δράση, που είναι η μπανάνα και το grapefruit. Ομολογώ ότι δεν περίμενα να δω την μπανάνα να έχει την ίδια αντικαρκυνική δράση όπω το grapefruit. Αλλά γι' αυτό είναι οι μελέτε, για να μα δείχνουν ακριβώ τι ισχύει και να μην χρειάζεται να τα βγάζουμε από το μυαλό μα. Στο τρίτο διάγραμμα βλέπουμε ποια από τα φρούτα τα οποία έχουν ισχυρή αντικαρκυνική δράση, δηλαδή που μειώνουν σημαντικά την ανάπτυξη των καρκινικών κυτάρων, ακόμα και σε σχετικά μικρή ποσότητα. Σε αυτή την ομάδα βλέπουμε τα κόκκινα σταφίλια, τι φράουλε και τα μήλα. Και τα τρία φρούτα κατά τύχη με το ίδιο χρώμα. Αν και γενικά ξέρουμε ότι το έντονο χρώμα στα φρούτα και στα λαχανικά δείχνει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ωφέλιμε για τον οργανισμό ουσίες. Φαντάζομαι όμω ότι και για τα ξινόμιλα που δεν έχουν κόκκινο χρώμα σίγουρα ισχύει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή η περιεκτικότητά του σε αντικαρκυνικέ ουσίε είναι επίση αρκετά υψηλή. Τέλο, στο τέταρτο διάγραμμα βλέπουμε του πρωταθλητέ με την πιο ισχυρή αντικαρκινική δράση από τις τροφές που αξιολόγησε η μελέτη, που είναι τα λεμόνια και τα κράμπερι. Τα λεμόνια είναι πολύ γνωστό ότι έχουν πολύ ισχυρή αντικαρκυνική δράση και μπορούν να βρίσκονται στη διατροφή μας καθημερινά, καθώς πολλές τροφές συνδυάζονται πολύ ωραία με χυμό από λεμόνι αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τα άτομα που αποφεύγουν τις μεγάλες ποσότητες φρούτων για οποιοδήποτε λόγο, γιατί μπορεί να έχουν την αντρικαρκινική δράση που έχουν τα λεμόνια χωρίς τις θερμίδες και τα ζάχαρα που έχουν τα φρούτα. Από την άλλη, τα κράμπερι ανήκουν σε μια οικογένεια φρούτων που παραδοσιακά γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ωφέλιμα για την υγεία. Στην ίδια κατηγορία είναι και τα φατόμουρα, τα σμέουρα, τα αρόνια και τα μύρτιλα, φρούτα που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκυνικές ουσίες. Αυτά λοιπόν είναι τα φρούτα τα οποία έχουν την πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση και καλό είναι να φροντίζουμε να υπάρχουν στην καθημερινή μα διατροφή. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τα άλλα φρούτα, αλλά δυστυχώ η συγκεκριμένη μελέτη εξέτασε μόνο αυτά τα φρούτα και αυτά δημοσίευσε. Αν δεν έχετε δει το βίντεο με τα λαχανικά που έχουν αντικαρκυνική δράση, αξίζει να το δείτε. Επίση, έχω ετοιμάσει και ένα βίντεο με του ξηρού καρπού που έχουν αντικαρκυνική δράση και αυτό θα το δείτε σύντομα. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια και να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.